Κλοπές, ναρκωτικές ουσίες, πλαστά χαρτονομίσματα και άλλες παραβάσεις απασχόλησαν τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Τα μέτρα υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος και συμμετείχαν σε αυτά στο σύνολό τους οι αστυνομικοί των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας. Για την αποτροπή της μικροεγκληματικότητας έγιναν 472 έλεγχοι ατόμων, 165 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 45 έγιναν συλλήψεις. Για τα εξής αδικήματα: 14 συμμεδαπούς για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ένα συμμεδαπός για πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 6 άτομα για κλοπές, κυρίως πορτοφολιών και κινητών, 7 αλλοδαπούς για παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ένα συμμεδαπός για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων και 11 άτομα για λοιπά αδικήματα. Κατασχέσαμε 55,7 γραμμάρια κάναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκαν 88 τροχονομικές παραβάσεις. Εντύπωση προκάλεσε το θράσος ενός νεαρού, ο οποίος κυκλοφορούσε με ζυγαριά στους δρόμους της Πάτρας και αφού ζύγιζε τα ναρκωτικά, στη συνέχεια τα πολλούσε. Υπήρχε ένας 22χρονος συμμεδαπός, ο οποίος το Σάββατο, 21 Δευτέρου 2015, το απόγευμα, διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Πάτρας, έχοντας πάνω του τις ναρκωτικές ουσίες και μία φορητή ηλεκτρονική ζυγαριά. Ο 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ. Αρκετό θράσος όμως είχε και ένας ακόμη άντρας, ο οποίος κυκλοφορούσε με πλαστά χαρτονομίσματα. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πήγε σε 3 καρναβαλικά πληρώματα και αγόρασε στολές, πληρώνοντας φυσικά με πλαστά χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια, πήγε σε 2 καταστήματα και απόλαυσε το ποτό του και τον καφέ του, πληρώνοντας πάλι με πλαστά. Οι καταγγελίες στο κέντρο της άμεσης δράσης Πατρών έπεσαν βροχή με την περιγραφή του δράστη. Άμεσα δόθηκε σήμα στους αστυνομικούς, οι οποίοι και κατάφεραν να τον εντοπίσουν για να τον συλλάβουν. Ένας 30χρονος συμμεδαπός στην Πάτρα στις 21 Δευτέρου 2015 έκανε 2 συναλλαγές σε καταστήματα με 2 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης Πατρών και της υποδιεύσης ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι συνέλαβαν στο κέντρο της Πάτρας το δράστη, στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέστησαν 390 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 50 και 10 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 907 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα και κέρματα.